παρουσιαστέ. Βολές που κόβουν την ανάσα από πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Η εκπαίδευση του πυροβολικού στο πεδίο βολής πετρωτών Ροδόπης. Το τελικό τεστ των ειδικών δυνάμεων στο σχολείο βολών μάχης ταχείας αντίδρασης στη Ρεντίνα. Βολές από όλες τις θέσεις με 100% επιτυχία. Οι υπτάμενοι των F-16 Block 52 Plus που μας εντυπωσιάζουν στα σόου της ομάδας ZEVS. Η καθημερινή εκπαίδευσή τους για να ικανοποιήσουν το κοινό που τόσο τους αγαπά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το κατόφλι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πέρασε για πρώτη φορά ο νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύσσωμη η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία τον υποδέχτηκε θερμά. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε πλήρως για την τρέχουσα κατάσταση στην άμυνα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων. Την πρώτη του επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε ο νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεικτό άγημα και των τριών όπλων των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές. Το άγημα επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό ΓΕΘΑΠ Τέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου. Στη συνέχεια χαιρέτησε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και στη στρατιωτική ηγεσία. Στην αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας ακολούθησε ενδελεχής περίπου 2 ώρη ενημέρωση εφόλης της ύλης σε θέματα επιχειρησιακά, αμυντικά και χρηματοδοτικά από τους διευθυντές των Γενικών Επιτελείων και του Υπουργείου. Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο επισκέφθηκε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με το επιτηρητικό φυλάκιο Βίγλας του στρατού Ξηρά στο Καστελόριζο. Τη φρεγάτα Σπέτσε που βρισκόταν εν πλώ σε αποστολή Σκοπούν στο Αιγαίο, αλλά και την 130 σμιναρχία μάχης στη Λίμνο και τα πληρώματα σε υπηρεσία Ρέντινες της πολεμικής αεροπορίας. Πραγματικά να σας μεταφέρω και το θαυμασμό μου και τα θερμά μου συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε και σε εσάς, αλλά και βέβαια στο τεχνικό μας προσωπικό. Διαπίστωσα για άλλη μια φορά την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, το αξιόμαχο αλλά και το εξαιρετικά υψηλό ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Παρά τα μεγάλα προβλήματα και τις συνέπειες μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία είχε οικονομικές επιπτώσεις και στους προϋπολογισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα δεν πρόκειται για μια ακριβώς εθιμοτική επίσκεψη, αλλά για μια ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση. Και αυτή την ευκαιρία πραγματικά την εκμεταλλευτήκατε όλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ωραιοποίησατε εικόνες, δεν αποκρύψατε κάπως δυσάρεστες αλήθειες. Αυτό ήταν αυτό που θέλαμε να δώσουμε. Η ενημέρωση έγινε με όρους ρεαλισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, συνεχίζουμε έτσι. Συναισθηματικής αξίας ήταν το ένα από τα δώρα που του προσφέρθηκαν. Μία κορνίζα με το τότε δελτίο κατάταξής του ως στρατευσίμου στην πολεμική αεροπορία. Στον Πρωθυπουργό επίσης προσφέρθηκε ο θηρεός του Υπουργείου, αλλά και μια φόρμα πτήσης με την πρόσκληση να του συνοδέψει σε μια επόμενη πτήση με F-16 πάνω από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός, τελειώνοντας την πρώτη του επίσκεψη, εξέφρασε την ευχαρίστηση και την υπερηφάνειά του για τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, την ψυχή αυτών, όπως δήλωσε. Ένας πίνακας ζωγραφικής 190 ετών σηματοδότησε την έναρξη των εκδηλώσεων του Πολεμικού Μουσείου για τη συμπλήρωση 200 ετών το 2021 από την Επανάσταση του 1821. Ωστότε, ο δράμαλης στα Δερβενάκια θα έχει τη δική του θέση στο Πολεμικό Μουσείο, θυμίζοντας στους επισκέπτες μια ιστορική νίκη των Ελλήνων. Ανά την Ελλάδα και την Παραμεθόριο έτοιμοι να προσφέρουν πνευματική καθοδήγηση στο στράτευμα. Η έναρξη του κύκλου εκδηλώσεων σηματοδοτήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο με τα αποκαλυπτήρια ενός σπουδαίου πίνακα στην αίθουσα Ελληνική Επανάσταση 1821. Η έννοια της μάχης
αλλά και η γαλήνη του τοπίου. Είναι μοναδικό έργο. Το έργο του Ολλανδού ζωγράφου Κοέκ Κοέκ Μπάρεντ, ο Δράμαλι στα Δερβενάκια, αποτυπώνει στιγμιότυπο της πανολεθρίας που υπέστη ο Οθωμανικός στρατός στη μάχη των Δερβενακίων από την ενέδρα που είχαν στήσει οι Έλληνες και χάρη στο στρατηγικό σχέδιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είναι η χαρά που σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άνοιξε αυτόν τον κύκλο των δράσεων που θα τιμήσει, θα προβάλλει, θα εξαίρεει τον ελληνισμό αυτό τον πίνακα. Οι δράσεις που ξεκινά το Πολεμικό Μουσείο θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την περιοδία στην Ομογένεια της έκθεσης το 1821 μέσα από τα κειμήλια του Πολεμικού Μουσείου. Φιλοδοξούμε να ταξιδέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες προβάλλοντας την αξία της Ελληνικής Επανάστασης και την αγωνιστική προσήλωση των Ελλήνων στην προάσπιση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πέρασμα των αιώνων. Η τελετή των αποκαλυπτηρίων ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνοδευόμενου και από τον αρχηγό ΓΕΝ, αντινάβερχο Νικόλα Οτσούνη, στα κειμήλια και τα ενθυμήματα των αγωνιστών του 21. Ένας πίνακας ιστορικής αξίας έδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην πρωτοβουλία του Πολεμικού Μουσείου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Καταιγής 2019. Στη φρεγάτα Σαλαμής βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες. Στην άσκηση συμμετείχαν όλα τα μέσα του πολεμικού ναυτικού, καθώς και μονάδες από τα άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμη φορά το αξιόμαχό τους. Πλώρα δεξιά στα 27, απομακρύνεται κεραυνός 2, Χαρ Μαβερίκ. Από τη φρεγάτα Σαλαμής παρακολουθήσαμε τη μεγάλη άσκηση του πολεμικού ναυτικού Καταιγής 2019. Συμμετείχαν συνολικά 58 πλοία, καθώς και ελικόπτερα, υποβρύχια και αεροσκάφη. Η άσκηση περιελάμβανε πολλά αντικείμενα με κύριο στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού. Ένα από αυτά ήταν και η εκτέλεση πυρών φορητού οπλισμού από το προσωπικό του πλοίου. Υπάρχει τραυματίας και αμέσως του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Ο σκοπός του γιατρού και του νοσηλευτή στα πλοία είναι να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες όπου υπάρξει κάποιο συμβάν, είτε αυτό είναι κάποιος τραυματισμός, είτε κάποιος νοσήσει ή πάθει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Παρακολουθήσαμε και τη διαδικασία φόρτωσης τορπίλης και πυράβλου πάνω στο ελικόπτερο, η οποία πραγματοποιείται από το προσωπικό του τορπιλοστασίου του πλοίου σε συνεργασία με το προσωπικό του ελικοπτέρου. Στο πρώτο σκέλος, το προσωπικό του πλοίου αναλαμβάνει την εξαγωγή της τορπίλης από το τορπιλοστάσιο και τη μεταφορά αυτής σε ειδικό φορείο στο ελικόπτερο. Εκεί, στο δεύτερο σκέλος, αναλαμβάνει το προσωπικό του ελικόπτερου για την φόρτωση αυτής επάνω στο ελικόπτερο. Εικόνα από επιχειρήσεις ερυθρόδρομος ΑΑ Πυλής, υποκλοπή EPG68, πρίμα αριστερά, κεραυνός 2 Χαρ Μαβερικ, πρίμα αριστερά. Η καρδιά του πλοίου βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί, το προσωπικό του κέντρου επιβλέπει όλο το θαλάσσιο χώρο με τη βοήθεια των ραντάρ επιφανείας, υποεπιφανείας ή αέρος και αναφέρει προς το διευθυντή επιχειρήσεων που είναι ο επικεφαλής του κέντρου. Είμαι υπεύθυνος ως ο κύριος σύμβουλος του κυβερνήτη για εισήγηση προς ανάληψη ενεργειών κατά τη μάχη με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την τακτική κατάσταση, τις απειλές, τους εθνικούς κανόνες εμπλοκής και λοιπούς περιορισμούς που δύναται λάβουν χώρα. Οι ασύμμετρες απειλές ήταν συχνές, το μάχημο προσωπικό της φρεγάτας Σαλαμής όμως ήταν πάντα έτοιμο να τις αντιμετωπίσει και το ελικόπτερο της φρεγάτας έκανε συχνές απονιώσεις για επιχειρησιακές αποστολές. Η άσκηση Καταιγής 2019 φτάνει στο τέλος της. Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς και η επίδειξη ισχυρής ναυτικής παρουσίας.
Η άσκηση καταιγής είναι η ετήσια άσκηση μεγάλης κλίμακας του πολεμικού ναυτικού, στην οποία συμμετέχουν προσωπικό και μονάδες του στρατού Ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας. Πάμε στην Ξάνθη και στο λόχο μη επανδρωμένων αεροχημάτων του 473 τάγματος επιτήρησης πληροφορικής. Εκεί θα δούμε την εκπαίδευση των στελεχών σε νυχτερινή πτήση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Είναι το οπλικό σύστημα που ως βασική του αποστολή έχει την επιτήρηση περιοχών ενδιαφέροντος και τη συλλογή πληροφοριών από αυτές. Αποστολή τους η επιτήρηση πάνω από θάλασσα και στεριά σε όλη την περιοχή ευθύνης της Θράκης. Μέρα ή νύχτα αναγνωρίζουν στόχους, τους ταυτοποιούν και μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες. Είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα του 473 τάγματος επιτήρησης πληροφορικής του 4ου σώματος στρατού σε νυχτερινή πτήση. Θα εκτελεστεί τρίωρη νυχτερινή πτήση με ώρα απογείωσης 10:30 τοπική. Ύψος πτήσης 11.000 πόδια. Ο αρχηγός της αποστολής έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο της πτήσης, διάρκεια, σημεία ενδιαφέροντος. Η σημερινή αποστολή έχει σχεδιαστεί να εκτελεστεί νύχτα με ώρα απογείωσης τη 10:30 τοπική, με σκοπό την επιτήρηση, παρατήρηση και κατάδειξη στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Ο παράγοντας που το διαφοροποιεί ως οπλικό σύστημα είναι ο άνθρωπος, αφού ο πιλότος του δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό, αλλά πίσω στον κλωβό ελέγχου εδάφους. Το πλάνο της αποστολής έχει ήδη φορτωθεί στην κονσόλα του πιλότου. Με δυνατότητα εμβέλειας τα 180 χιλιόμετρα και ταχύτητα μέχρι τα 220 χιλιόμετρα ανά ώρα, θα φτάσει στο σημείο ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το σημείο που θέλουν οι αναλυτές να παρατηρήσουμε, διατάζει ο αξιωματικός αποστολής και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το φέρω στην καλύτερη θέση χειροκίνητα, έτσι ώστε ο χειριστής οπτικού φορτίου να πάρει τα καλύτερα δεδομένα. Ο χειριστής οπτικού φορτίου βρίσκεται πίσω από τις δύο κάμερες που διαθέτει, ημέρας και θερμικής απεικόνησης για τη νυχτερινή πτήση. Οι ληφθήσεις εικόνες μεταδίδονται την ίδια στιγμή στον κλωβό αναλυτών πληροφοριών. Στο υπόστεγο, οι τεχνικοί νωρίτερα τοποθετούν το αλεξίπτωτο στο οπλικό σύστημα. Είναι αυτό που θα το προσγειώσει στο τέλος της πτήσης. Οι συσκευαστές το έχουν ήδη ετοιμάσει και ελέγξει πριν από την πτήση. Ακολουθεί η διαδικασία φόρτωσης στο πεδίο από την ομάδα υποστήριξης των τεχνικών. Στο πεδίο εκτόξευσης μόλις ολοκληρώθηκε η φόρτωση του μη επανδρωμένου αεροχήματος πάνω στην πλατφόρμα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το λιγόλεπτο briefing προς τους τεχνικούς και ο τελευταίος έλεγχος, ο λεγόμενος C-check, πριν την εκπαιδευτική πτήση. Το C-check ουσιαστικά είναι ένας έλεγχος που γίνεται πάνω στην πλατφόρμα του εκτοξευτή και ελέγχουμε όλα τα μέρη του αεροχήματος, τις επικοινωνίες, τις κάμερες, τα πάντα. Μετά από θετικό έλεγχο 36 σημείων, το αερόχημα θα εκτοξευτεί για την αποστολή του. Ένα εξαιρετικό εναέριο μέσο επιτήρησης, το οποίο σε συνδυασμό με τα επίγεια μέσα προσφέρει ένα εξαιρετικά συνεκτικό πλέγμα επιτήρησης στον νευραλγικό χώρο του Εύρου. Η νυχτερινή πτήση είναι ρεαλιστική εκπαίδευση που αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων σε όλες τις συνθήκες που θα κληθούν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε επιχείρηση. Στο πεδίο βολής πετρωτών Ροδόπης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές βολές από τις μονάδες πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων του πυροβολικού του στρατού Ξηράς. 6 μονάδες πυροβολικού της πρώτης στρατιάς, του Δέλτα Σώματος Στρατού, αλλά και της ανώτερης στρατιωτικής δίκης εσωτερικού και νήσων, ασκήθηκαν σε σενάρια υψηλών απαιτήσεων για το όπλο τους. Εχθρικές μονάδες πυροβολικού εντοπίστηκαν από το ραντάρ. Το Κέντρο Διεύθυνσης Πυρός αναθέτει την προσβολή του στόχου σε μία από τις μοίρες πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων.
Οι ουλαμοί των εκτοξευτών RM70 βγαίνουν από τους χώρους απόκρυψης. Οι σκοπευτές κατεβαίνουν από το σύστημα, το βάζουν σε λειτουργία και κατευθύνουν τους εκτοξευτές προς το στόχο, ο οποίος καταδεικνύεται με καπνογόνα λευκού φωσφόρου. Οι πυροβολαρχίες είναι έτοιμες. Τα καπνογόνα βάλουν για να δείξουν σε εμάς τους στόχους. Πυροβολαρχίες, πυρ! Αμέσως μετά εγκαταλείπουν το χώρο εκτόξευσης για την αποφυγή πυρών αντιπυροβολικού, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους ή για να λάβουν νέα θέση βολής. Είναι η μέθοδος «βάλω και μετακινούμε». Πεδίο βολής πετρωτών Ροδόπης και ημέρα εκπαιδευτικών βολών για το πρώτο εξάμηνο του 2019. 60 ρεαλιστικά σενάρια για τις πύρες πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων του πυροβολικού του στρατού Ξηράς. Εκτοξευτές MLRS, RM70 και το αυτοκινούμενο πυροβόλο 109 στα τρία πλατώματα του πεδίου βολής ασκήθηκαν στο χρόνο αντίδρασης την ακρίβεια επί των στόχων και την αναχορηγία των πυρομαχικών για πλήξη νέου στόχου. Εκμεταλλευόμενοι το πεδίο βολής πετρωτών που μας παρέχει τη δυνατότητα για εξειδικευμένες και ιδιαίτερα υψηλού βαθμού ρίσκου βολές, πραγματοποίησαμε 6 σενάρια έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανό αντίστοιχο σενάριο που θα μας εμφανιστεί στην πραγματικότητα. Τα πιο σύνθετα σενάρια απαιτούσαν τη συνεργασία τους με διαδοχικά ή και ταυτόχρονα πυρά δραστικής βολής για να πλήξουν στόχους υψηλής αξίας. Είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και προσωπικό που εκτέλεσε για πρώτη φορά βολή και στελέχη, αλλά ακόμα περισσότερο κληρωτούς οπλίτες, οι οποίοι πήραν το βάπτισμα του πυρός και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, εάν απαιτηθεί, να είναι έτοιμοι και ως έφεδροι. Οι μοίρες που συμμετείχαν ανήκαν στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση εσωτερικού και νήσων, την πρώτη στρατιά και το τέταρτο σώμα στρατού. Είναι τόσο καλό και πολύ το πυροβολικό μας, που θα καταφέρουμε τέτοιο πλήγμα στον αντίπαλο, που δεν θα τολμήσει να το ξανασκεφτεί για πολλές δεκαετίες. Οι εκπαιδευτικές βολές για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν το επιστέγασμα της υψηλής επιχειρησιακής εκπαίδευσης των στελεχών του πυροβολικού, στην οποία επιδίδονται καθημερινά. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε το τελικό τεστ επιτυχίας για τους εκπαιδευόμενους του Σχολείου Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης. Σε αυτό το σχολείο φοιτούν στελέχη των ειδικών δυνάμεων και αποφοιτούν μόνο όσοι διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες στη σκοποβολή. Μεταξύ των επιτυχόντων αυτής της σειράς, η πρώτη γυναίκα επιτυχούσα, η οποία είναι μια μάχημη καταδρομέας. Δεν υπάρχει στόχος που να μην μπορούν να πετύχουν. Κινούμενος ή στατικός, σε οποιαδήποτε γωνία βολής, οι σκοπευτές έχουν 100% επιτυχία. Είναι τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων που έχουν εκπαιδευτεί στο Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης. Η εκπαίδευση είναι άκρως απαιτητική και απαιτεί αυξημένη ικανότητα. Ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους συγκαταλέγεται και η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να αποφοιτήσει με επιτυχία. Είναι καταδρομέας και έχει εκπαιδευτεί στα περισσότερα σχολεία των ειδικών δυνάμεων. Το Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης τροφοδοτεί το προσωπικό των ειδικών δυνάμεων με πολύτιμες και εξειδικευμένες γνώσεις και άκρως επιχειρησιακές ικανότητες. Είναι υπτάμενοι των F-16 Block 52+ και υπερασπίζονται καθημερινά την κυριαρχία στο Αιγαίο από τις πολεμικές μοίρες 115 πτέρυγα μάχης στην Κρήτη. Εμείς τους συναντάμε στα αεροπορικά σόου, εκεί όπου εκτελούν τους πιο εντυπωσιακούς ελιγμούς για το κοινό που τους αγαπά. Σήμερα τους επισκεπτόμαστε στο σπίτι τους και βλέπουμε από κοντά την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και την εκπαίδευσή τους πάνω στην πτήση επίδειξης.
έχουμε θαυμάσει σε αεροπορικά σόου στην Ελλάδα να επιχειρούν ακροβατικές φιγούρες με το μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 52+, σε απόσταση αναπνοής. Έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες άλλα σόου στο εξωτερικό. Είναι η αγαπημένη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους ZEVS και σήμερα τους συναντούμε στο σπίτι τους, την 115 πτέρυγα μάχης, εκτός σόου σε μια τυπική μέρα για εκείνους. Για τον έναν από τους δύο υπτάμενους επίδειξης είναι η μέρα εκπαιδευτικής πτήσης. Στα λίγα λεπτά που αυτή διαρκεί, ο υπτάμενος δοκιμάζει το ύψος, τα όρια του αεροσκάφους, την επιδεξιότητά του πάνω στους ελιγμούς και τις ακροβατικές φιγούρες που θα κάνει και στις επιδείξεις που έχει μπροστά του. Επιδείξεις και εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, συνήθως γίνονται όλα το καλοκαίρι, ειδικά στην Ευρώπη λόγω καιρού. Και για το λόγο αυτό προετοιμαζόμαστε, ας το πούμε, λίγο πιο εντατικά τώρα αυτές τις μέρες και εγώ και ο Γιώργος, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Η τακτική εκπαίδευση για έναν υπτάμενο επίδειξης, είτε αρχάριο είτε έμπειρο, είναι απαραίτητη. Καθώς αυξάνεται η εμπειρία του, αυτό μπορεί να γίνει και κάθε 15 μέρες. Αλλά κάθε 15 μέρες οπωσδήποτε πρέπει να πετάξει μία πτήση επίδειξης για να τηρεί τα στάνταρ που έχει θέσει η πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, όταν είμαι έτοιμος, θα σας καλέσω ZEVCHECK, 2-3 αντίστοιχα. Μαζί του πριν την πτήση, ο narrator στα show, αυτός δηλαδή που από το ρόλο του αφηγητή εξηγεί στον κόσμο τι ακριβώς βλέπει. Εκεί και ο αξιωματικός ασφαλείας που από το έδαφος και σε συνεχή επικοινωνία με τον υπτάμενο είναι τα μάτια του για την τήρηση των ορίων ασφαλείας. Τηρούμε το ίδιο πρόγραμμα που τηρείται και στα σόου, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τη μέγιστη ασφάλεια. Για τον δεύτερο υπτάμενο επίδειξης της ομάδας, σήμερα ήταν μια πιο δύσκολη μέρα. Υπηρεσία Readiness, αφού η συμμετοχή του στην ομάδα ZEVS γίνεται παράλληλα με όλα τους τα καθήκοντα στις πολεμικές μοίρες που ανήκουν. Δεν πάβουμε να κάνουμε όλα τα καθήκοντα που επιβάλλεται σε ένα διοικητής μήνους, ένα υπτάμενος 340, και ένα από αυτά φυσικά είναι και να φυλάμε υπηρεσίες. Σήμερα, ας πούμε, ήμασταν Readiness και κληθήκαμε να απογειωθούμε, να πάμε να αναχαιτήσουμε κάποια ίχνη που υπήρχαν στο FIR Αθηνών. Η συμμετοχή τους στα σοου τους βγάζει για λίγο από το αμυγός επιχειρησιακό περιβάλλον και τους φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Ουσιαστικά μέσα από την επίδειξη μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ότι το αεροπλάνο είναι εξαιρετικά ευέλικτο, εξαιρετικά γρήγορο. Το οποίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολεμική μηχανή όταν χρειαστεί. Τα μηνύματα του κόσμου είναι αρκετά, η αγάπη τους είναι μεγάλη, έχουν μάθει πλέον την ομάδα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπερασπιστές του ελληνικού αέρα και ταυτόχρονα πρεσβευτές των ελληνικών φτερών, οι υπτάμενοι της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ZEVS μας δίνουν ραντεβού για τα επόμενα αεροπορικά σοου. Χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Στο πραξικόπημα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 αναφέρεται το βίντεο του κινηματογραφικού αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Στις 16 Αυγούστου του 1960, η Κύπρος ανακηρύσσεται σε ανεξάρτητη δημοκρατία με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο και αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Φαζίλ Κιουτσούκ. Η ελληνική δύναμη Κύπρου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Αμοχώστου στις 16 Αυγούστου του 1960 και έγινε δεκτή με πρωτόγνωρες εκδηλώσεις ενθουσιασμού και προσδοκιών. Από το Μάιο του 1960, όπου τη διακυβέρνηση της Τουρκίας ανέλαβε η στρατιωτική ηγεσία, ξαναβγήκαν στην επιφάνεια οι διχοτομικές επιδιώξεις. Μετά τα γεγονότα στην Τηλυρία,
Την νίκη της Μασούρας το 1964 ακολούθησαν οι επιχειρήσεις Αγίων Θεοδόρων Κοφίνου το 1967. Για να αποτραπεί ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά επενέβησαν, πίεσαν και πέτυχαν την αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο. Έτσι, το νησί αφήνεται έκθετο σε ενδεχόμενη τουρκική εισβολή. Η αποδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας της Κύπρου είχε επιτευχθεί. Δεν έλειπε παρά η αφορμή για να τεθούν σε εφαρμογή τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας. Την αφορμή αυτή έδωσε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Μετά από αυτό, στις 20 Ιουλίου αρχίζει η τουρκική εισβολή. Τουρκικά στρατεύματα αποβιβάζονται δυτικά της Κερίνιας, ενώ τουρκικά αντιτορπιλικά και πολεμικά αεροσκάφη χτυπούν στρατιωτικούς στόχους, το αεροδρόμιο της Λευκωσίας και το στρατόπεδο της Ελδίκ. Ρίχνουν αλεξιπτοδιστές. Η επιχείρηση Ατήλα Σένα είναι γεγονός. Παρά την αναποφασιστικότητα και την απραξία των πολιτικών ηγεσιών Ελλάδας και Κύπρου, οι αξιωματικοί και οι οπλίτες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΙΚ πολέμησαν με απαράμιλη εντρία, χωρίς αεροπορική υποστήριξη και κάτω από αντίξωες και άνισες σε όλους τους τομείς συνθήκες. Οι Ελλαδίτες υπερασπιστές κατόρθωσαν να αποκρούσουν τις εχθρικές επιθέσεις, όπως και οι άντρες της Εθνικής Φρουράς. Στις 22 Ιουλίου του 1974, με επέμβαση των Ηνωμένων Εθνών, συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός. Οι Τούρκοι όμως, ύπουλα και παράσπονδα, προωθήθηκαν προς την Κερίνια. Ο τουρκικός στρατός, στις 14 Αυγούστου του 1974, κατά παράβαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός και παρά τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξαπέλυσε νέα επιχείρηση, γνωστή ως Ατήλας 2, με δύναμη που αποτελούσαν 40.000 Τούρκοι, 200 άρματα μάχης με συνεχή αεροπορική υποστήριξη. Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις προωθήθηκαν προς την Αμόχωστο και Μόρφου. Στην εισβολή του Ατήλα αντιστάθηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση, πολεμώντας ο ένας στο πλευρό του άλλου Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι, αξιωματικοί, οπλίτες και άμαχος πληθυσμός της Κύπρου. Πειθόμενοι τη σκήνων ρήμανση, έστησαν τις δικές τους θερμοπύλες και αμύνθηκαν μέχρι στα σχάτων του πατρίου εδάφους, προκαλώντας βαρύτατες απώλειες στον εχθρό. Ύψιστη τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν στον αγώνα υπερβομών και αιστιών.